σημαντικό χωριό είμαστε. Με τόση μαύρη. Εδώ στη Θράκη και αυτοί ακόμα σήμερα άρχισαν να μας επισκέπτουν, να μαθαίνουν ότι υπάρχουν μαύροι στην Ελλάδα. Άσπρη από το Σουβάλ για δούλους. Τότε από τότε μείναμε εδώ πέρα. Για το χωριό λέγανε ότι βρήκανε άτομα στα Άβδυρα αγάλματα νέγκρων από 2.500 χρονών. Εγώ τώρα άμα πεταχτώ και να τους πω είμαι πρόγονος στο Δημοκρίτο, θα πάθουν πλάκα. Γιατί ακόμα δεν υπήρχε Ελλάδα, όταν ήμουν εγώ Έλληνας. Αλλιώς λένε ότι είναι πριν 200 χρόνια. Τότε τους είχαν η Οθωμανική Αυτοκτονία του Δούλος. Η ιστορία δεν είναι 200-300 χρόνια. Η ιστορία είναι πολύ παλιά. Από τότε που είχε ο κόσμος στα πόδια του αλυσίδες, και μαστίγια στα χέρια τους. Ένας μαύρος κόστιζε ένα τσουβάλι αλεύρι εκείνη την εποχή. Είμαστε γύρω στα 60 οικογένειες. Από αυτούς 40 φύγανε Γερμανία περισσότεροι, Ολλανδία. Πλέον μείναμε δεύτερα εξαδέρφια, τρίτα εξαδέρφια, τέταρτα εξαδέρφια. Αναγκαστικά και παίρνουμε λευκούς κοπέλες. Έχουμε τον ίδιο προπαγό. Κοίταξε, αυτόν ο παππούς και εμένα ο μεγάλος παππούς είναι αδέλφια. Από εκεί και πέρα τώρα δεν ξέρω πού πάει. Εμείς είμαστε τρίτα ή τέταρτα ξαδέλφια. Καταλάβατε. Αλλά τώρα με λευκή, 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 άμα πάρεις λευκή, λευκή, θα γίνεις λευκός. Κάτι που δεν καθαρίζεται με σαμπούνι, καθαρίζεται με γενιές. Ποιος είναι καλό παιδί, το ελευθερός μαύρο παιδί, τον παντρεύανε με ένα λευκό γυναίκα. Εδώ και έτσι αλλάξανε τα χρώματα. Εμένα παράδειγμα, ο προπαπούδης μου είναι καβαλιώτες. Ο προπαπούς πήγε στρατό και γύρισε, μετά τον πήραν ξάντη. Τον πήρε ένας μπέης, τσιφλικάς, τον έβαλε στο χωράφι να δουλεύει και δούλευε. Συνέχεια μια ζωή σκλάβος και μεγάλωσε τη μαμά, τα αδέρφια τους με αυτή τη δουλειά. Πολλά χρόνια είμαι στο χωριό εδώ. Για μένα είναι όλα μια χαρά. Και όσο πάει χειρότερα, εντάξει. Πάλι καλά. Αγώνας. Το μαγάζι μόνο αυτό. Πόσα χρόνια το έχεις το μαγάζι? Αυτό 26. Τώρα 27 πάει. Τι άλλες δουλειές κάνεις? Μουσική ασχολείται. Σαν DJ. Σ' αρέσει πιο πολύ το DJ? Ναι. Οι πιο πολλοί κάτοικοι εδώ στο χωριό με τι ασχολούνται, αγροτικά? Αγρότες. Έχει επιχειρηματίες, αλλά αγρότες πιο πολύ χωριό είναι, ξέρεις. Χωράφια και τέτοια. Κι εγώ ασχολήθηκα με μουσική, με μεταλλικές κατασκευές και διάφορα επαγγέλματα. Και από μικρός φυσικά. Εγώ δεύτερο δεν έχω. Μόνος μου. Στους γάμους που πήγαινε ο ξάφος μου, εγώ τον έβλεπα. Και τώρα, σήμερα, στα 30 χρόνια που πάει, είμαι ντραμίστας. Πού παίζετε συνήθως? Στους γάμους. Και ακόμα παίζω στους γάμους. Αλλά σιγά σιγά, επειδή πρόλαβα να παρέσω τώρα που είναι 15 χρόνια, σιγά σιγά τα αφήνω σε αυτόν. Αλλά εύχομαι αυτός θα πάει καλύτερα. Πότε παίζεις ντραμς? Από 8 χρόνια.
Πού παίζεις εδώ? Στο γάμο, να το βάζουμε. Το όνειρό σου ποιο είναι με τη μουσική, τι θες να κάνεις? Να παίξω γράψη, με το συγκρότημα. Μάλλον είστε πολύ μουσικοί φίλοι μου, φαίνεται. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή μπορεί να είναι και ναι, να κυλάει χρόνια. Ναι, ναι, μπορεί να τραβάει γι' αυτό. Σωστά. Μπορεί να τραβάει γι' αυτό. Αλλά επειδή εγώ τώρα δεν ασχολούμαι πολύ σαν τον Ξάφο με αυτά, δηλαδή δεν έχω πολύ ιδέα. Ναι. Απλά ό,τι ξέρω, δηλαδή η φίλη έχει έρθει καταγωγή από την Αφρική και η μουσική. Ο γιο μου έμαθε από μένα και εγώ έμαθα από τον Ξάφο μου. Αρχηγό είναι αυτό, ο Σταυρόγιο που λέμε. Κατά τη γνώμη μου, 1950 με 60. Όμως, εξακολουθεί από το κράτος, δεν είδαμε τίποτα. Από πλευρά σχολεία δεν μας βοηθήσαν καθόλου. Δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε, να πούμε σε μεγάλα σχολεία, σε ανώτερες σπουδές. Με τη δικιά μας προσπάθεια, προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Εσύ πώς έφυγες από το χωριό από εδώ και πήγες στα καράβια? Εγώ? Εμείς φύγαμε από φτώχεια. Τότε υπήρχε ζήτηση εδώ στην ελληνική ναυτιλία, ζητούσαν κόσμο. Ξέρεις, τότε είχε δουλειά πολύ. Έτσι πήγαμε εμείς. Και εγώ, τι έκανε στο καράβι? Άρχισα πρώτα από τη μηχανή, μέχρι μηχανικός ανέβηκα. Δεν ξέρω τώρα, μήπως το πετύχαμε. Θα ήθελες να πας στην Αφρική? Γιατί όχι. Εμείς εδώ γεννηθήκαμε, ο μπαμπάς και ο παππούς. Ξέρουμε δηλαδή ώρα που θα παντρευόμαστε. Σαν βόλτα να βλέπεις πώς είναι, τι είναι, από πού ήρθες. Ρατσισμός πιστεύεις ότι υπάρχει? Και πού δεν υπάρχει ρατσισμός. Ρατσισμός υπάρχει παντού. Ξεχωρισμός υπάρχει πάντα, να πούμε. Το καταλαβαίνεις και εσύ με τις... χωρίς να σου πει, δηλαδή, με τις κινήσεις καταλαβαίνεις. Άλλο σου κάνει λίγο πέρα, ξέρω εγώ. Πώς νομίζεις ότι μπορεί να καταπολεμηθεί αυτός ο ρατσισμός? Να υπάρχει αγάπη, σεβασμός. Πρώτα να ξέρει το καλημέρα, τίποτα παραπάνω. Άσχετο με το χρώμα. Ρατσισμός θα υπάρχει. Αυτό αποκλείεται να σβήσει κανένας από τα μυαλά. Γιατί έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά, από μικρός σου μαθαίνουν. Αυτός είναι μαύρος, εκείνος είναι άσπρος, εκείνος είναι κίτρινος, εκείνος είναι κόκκινος. Από παιδεία ξεκινάει και ρατσισμός. Νιώθεις την Αφρική σαν δεύτερη πατρίδα σου ή όχι? Όχι, ποτέ. Γιατί υπηρέτησα εδώ, τα καλύτερα χρόνια πέρασαν εδώ, αλλά η πατρίδα μου είναι Ελλάς. Τι ομάδα είσαι στην Ελλάδα? Παναθηναϊκός. Παλέγα θα μου πεις Ξάνθη, δεν είναι κοντά η Ξάνθη? Ξάνθη είναι χώρα μας. Άλλο είναι αυτό. Πρώτα είναι αυτό. Είναι χώρα μας. Ξάνθη πάντα είναι καρδιά. Και αδερφός μου είναι Ολυμπιακός. Πολλές φορές μαλώσαμε να τις δείτε. Αστυνομικοί μου έχουν πει
πως είσαι Έλληνας. Παρόλο που δεν σου έχω δώσει ταυτότητα στα χέρια και δεν πιστεύω ότι είμαι Έλληνας. Ακόμα με πήγα να εξυπηρετήσω ακριβώς μέσα. Στη Γερμανία όταν έλεγα Έλληνας είμαι, οι Γερμανοί χαιρόντουσαν από μένα πιο πολύ. Όταν ήμουν στην Ουκρανία, είμαι Greek, όλοι μέσα στη χαρά. Αυτή τη χαρά στη χώρα μου δεν είναι. Όσο έζησα στο εξωτερικό, γύρισα 55 κράτη και όσο χαιρόντουσα μαζί μου γιατί είμαι Έλληνας, στη χώρα μου αυτή τη γεύση δεν πήρα.